Παίξε τώρα με 111 ευρώ μπόνους εγγραφής. winmasters.com.cy. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ. Κράτησε την μπάλα πρώτου Ασαμόα. Ωραίο το 1-2. Τραϊτσεύσκι και πάλι στα πλάγια. Το σούτ από τον Μπελαμερή. Η μπάλα θα πάει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Θέλει να επαναφέρει ο Τίνκου. Κρατάει ο Ασαμόα. Πέρασε από τον Ακώστα. Κάνει και το σούτ από Κρούιο Πάρντο. Για να κάνουμε και το πρώτο μας ρεπορτάζ εδώ. Λάθος από τον Γκρέμσλ. Πήρε ο Κάρλος. Η μπάλα στο σπόντερ. 1-0. Το ολέθριο σφάρμα από τον Γκρέμσλ τελικά έχει βαρύ τίμημα για την Δόξα, η οποία στο 8ο λεπτό δέχεται το τέρμα. Η Δόξα ήταν αυτή που πίεσε. Κοιτάξτε τη φάση. Γυρίζει ο Μουχτάρης για τον Γκρέμσλ. Πάει να πιέσει ο Κάρλος. Η μπάλα χτυπάει πάνω του. Χτυπάει και στον Γκρέμσλ, ο οποίος γλιστράει. Αποκρούει ο Γκρέμσλ την προσπάθεια του Κάρλος, αλλά η μπάλα στρώνεται στον Ματία Σπόλιαριτς, ο οποίος με αυτό εδώ το ψύχρεμο πλασέ στέλνει την μπάλα κάτω από τα χέρια του Γκρέμσλ, κάτω και από το σώμα του Μουχτάρη που έτρεξε να αποτρέψει το μοιραίο. Και το 1-0 για την Αλκή είναι γεγονός. Ο Φλόρες, η μπάλα στον Τίνκου. Να δούμε την επιλογή του Ρουμάνου. Η απαγή για τον Κάρλος, αυτό στα πλάγια για τον Ασαμόα. Η σέντρα του, πετάγεται ο Ζάντλ από κοντά, τεράστια επέμβαση, όχι τελικά. Τεράστιο σφάλμα και από τον Πάρντο, ο οποίος έδειχνε να έχει τον έλεγχο της φάσης. 1-1 στο 12ο λεπτό, με δύο πολύ σημαντικά λάθη από τους ιδρωτοφύλακες. Η παλιά είναι από τον Ασαμόα, ωραία η κίνηση του Ζάντλ. Παίρνει την κεφαλιά, βάζει τα χέρια ο Πάρντο, ακολούθως όμως αργεί στη δεύτερη αντίδραση και θα έρθει ο πεσμένος Ζάντλ. Μπόλεβιτς. Ασαμόα, ωραία η κίνηση, πετάγεται τον πατήρ που έφυγε από κανονική θέση. Απέναντι στον Πάρντο τον πέρασε, 2-1 για τη Δόξα. Η ολική ανατροπή είναι γεγονός για το σύλλογο της Κατοκοπιάς και ο πανηγυρισμός από τον Ρουμάνο που αυτή τη φορά τα έκανε όλα σωστά. Και το ξεπέταγμα και την τρίπλα και το τελείωμα αφήνει καλύτερες εντυπώσεις εδώ στην κίνηση. Πίσω στην πλάτη του Χριστοφή θα πεταχτεί ο Μπατίν, θα πάρει πολύ ωραία πάσα από τον Ασαμόα. Ψύχρεμα θα περάσει και τον Πάρντο και προτού έρθει βοήθεια. Ακώστα, ψάχνει τον Ιβάν Κάρλος. Θα κάνει αυτό στο κοντρόλ, θα πέσει στο έδαφος. Περιμένει ο Κάρλος για να μην βγει offside. Την παλιανά για τον Μπελαμεϊρή. Τρέχει μαζί με τον Τίνκου. Γυρίζει με τη μία για τον Σπόλιαριτς. Το σουτ αποκρούει εντυπωσιακά ο Γκρέμσλ. Στήσαν το επιθέσεις. Θα δούμε. Σπόλιαριτς. Μπαλιά για τον Σταύρου. Τρέχει ο Περέιρα να καλύψει. Ο Σταύρου στην περιοχή. Με τα αριστερό το γύρισμα. Η μπάλα θα περάσει ελάχιστα out. Του το έδωσε ο Ασαμόα που κατέβασε για τον Κάρλος. Αυτό πετάει μπροστά για τον Χατζηβασίλη. Φλόρες. Θα πάρει την κόντρα Ασαμόα. Η ευκαιρία, το γύρισμα, το πλασέ. 3-1 για τη Δόξα στο 67ο λεπτό. Η Δόξα είναι αυτή η οποία στην πρώτη της τελική, στο δεύτερο ημίχρονο, βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα. Η φάση από το ξεκίνημα, πιέζει ο Χατζηβασίλης. Η προσπάθεια για απομάκρυση σταματάει πάνω στον Ασαμόα, ο οποίος ψύχρεμα θα γυρίσει την μπάλα για τον Χατζηβασίλη και αυτό σε καινή εστία. Στην δεύτερη επαφή του με την μπάλα θα διαμορφώσει το Δόξα Αλκή 3-1. Για τον Περέιρα. Ανοίγεται δεξιά ο Χατζηβασίλης, θα βγει τώρα σύντερα για τον Μπατίνη. Κεφαλιά 4-1 από τον Λουίς Κάρλος στο 70ο λεπτό. Η Δόξα δίνει ρεσιτάλ αποτελεσματικότητα στο δεύτερο ημίχρονο μέσα σε 3 λεπτά. Είναι ψυχολογική μαχαιριά για τους γηπεδούχους. Αφύλακτος, τον είχε χάσει τον Λουίς Κάρλος η άμυνα της Αλκής. Ήρθε με κεφαλιά. Μπελαμεϊρή απευθείας. Να δούμε, έχει ακουμπήσει την μπάλα ο Γκρέμσλ και είναι σε κόρνερ. Τώρα σφυρίζει. Γκαντάσα στην ίδια γωνία αυτή τη φορά με εντυπωσιακή επέμβαση. Θα μπλοκάρει σταθερά. Έχω την καλύτερη κουπονοσελία του διαδικτύου. winmaster.com.cy. Έμπα τώρα και πιάει το πόλο σου. Όλοι οι παίχτες παίζουν εδώ.